Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Έχει πάρα πολύ καιρό να κάνω έκτακτο vlog να σας πω τα νέα μου. Και ήρθε η μέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 7 Σεπτεμβρίου 2021 και είναι ακριβώς ένας χρόνος μετά που πήρα την απόφαση πέρσι και πήγα για εκείνο το ταξίδι στο εξωτερικό, το οποίο κράτησε 6 μήνες. Ένα χρόνο μετά είμαι σε πάρα πολύ καλύτερη ψυχική, συναισθηματική, σωματική και φυσική κατάσταση και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα νέα μου και κυρίως αυτό το κάνω για να σας δώσω ελπίδα και χαρά. Επειδή μπορεί η ζωή να μας φέρνει αναποδιές, μπορεί να ξημερώνει μια μέρα που να μην την περιμέναμε, που να έρχονται στη ζωή μας ανατροπές, όμως αυτές οι ανατροπές, αν το θελήσουμε και αν το επιδιώξουμε, μπορεί να δουλέψουν μόνο προς όφελός μας. Καταρχάς, ήρθε ένα δεματάκι από την Αθήνα, το οποίο το έστειλε η Ρούλα. Το έχει ταχυδρομήσει και ήρθε εδώ. Είμαι στα Χανιά, σας το έχω πει. Σας το έχω γράψει σε βίντεο ότι είμαι στα Χανιά. Ταχυδρομήθηκε από την Αθήνα 30 Αυγούστου. Με μια από καρδιάς ευχή, λέει η Ρούλα, η χαρισματική ψυχολόγος να μην χάσει ποτέ την ευθυκρισία της και η ερωτευμένη γυναίκα τον αυθορμητισμό της. Και μετά τη γράφει, καλό ξεκίνημα, ελπίζω να σου αρέσουν τα σκουλαρίκια. Να δούμε τη σκουλαρίκια καλοκαιρινά μας έστειλε η Ρούλα που είχε στείλει εκείνα τα ωραία, τα ιταλικά τα σκουλαρίκια πριν μερικούς μήνες. Αχ, είναι πολύ ωραία. Λέει τα κοσμήματα είναι δερμάτινα ζωγραφισμένα σε ειδικό χρώμα για δέρμα. Δεν είναι αδιάβροχα. Δεν θα τα φορέσουμε στη θάλασσα αυτά. Ρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τα ανοίγω. Μάλιστα. Τα σκουλαρίκια φοριούνται έτσι ώστε το φτερό να αγκαλιάζει το πηγούνι. Αχα. Αχα. Πρέπει να βάλουμε το φτερό τώρα να αγκαλιάσει το πηγούνι μας. Τώρα να δούμε το ρούλα. Τώρα να δούμε. Λοιπόν, είμαι στην Κρήτη φέτος. Έφτασα εδώ την 5η 25. 26 Αυγούστου ήταν. Πριν δύο Πέμπτες. Αχ, τι ωραίο που είναι. Πώς θα αγκαλιάσω το πηγούνι μου όμως. Την άλλη πλευρά πρέπει να το βάλω. Λοιπόν, ήρθα στην Κρήτη. Θα σας πω ακριβώς την ημερομηνία που έφτασα στα Χανιά. Πρέπει να το πω. Στα Χανιά έφτασα. Πού είναι ο Αύγουστος? Την 5η 26 Αυγούστου. Ναι. Και έχω μετακομίσει εδώ. Δεν είμαι εδώ για διακοπές. Γιατί περισσότεροι θεωρείτε ότι είμαι για διακοπές. Αλλά δεν είμαι για διακοπές. Έχω μετακομίσει. Και σκεφτόμουν τώρα καθώς ετοίμαζα τα μαλλιά μου για να φτιάξω αυτό το βίντεο. Τα οποία μαλλιά μου τα βλέπετε ότι έχουν μια πολυχρωμία, τριχρωμία, τετραχρωμία. Είναι γιατί βρισκόμαστε σε... τώρα νομίζω αγκαλιάζει το πηγούνι μου. Γιατί βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μεταφοράς και επαναφοράς του ξανθού χρώματος. Ναι. Παραδέχομαι ότι παρόλο που μου άρεσε το καστανό όταν επέστρεψα σε αυτό, προτιμώ το ξανθό. Ρούλα, είναι τέλεια τα σκουλαρίγκια και είναι ακριβώς το στυλ μου, το νεανικό και το τρελάρικο, το τρελό. Το τρελό. Θα έχεις προσέξει τις τελευταίες μέρες φοράω διαφορετικά σκουλαρίκια από το ένα από το άλλο. Αυτό μου τα πήρες. Είναι πάρα πολύ ωραία και σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σκεφτόμουν τώρα καθώς ετοιμαζόμουν για να φτιάξω αυτό το ενημερωτικό βίντεο και λίγο κουτσομπολίστικο, ότι πολλά χρόνια πριν, δηλαδή 24 χρόνια πριν, τέτοια εποχή, έκανα μία μετακόμιση που δεν την ήθελα. Yeah. Έκανα μία μετακόμιση που δεν την ήθελα. Είχα τελειώσει τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 1997. Παρέμεινα στη Θεσσαλονίκη και τον Αύγουστο του 1997, όπου και γέννησα τον Λάζαρο, και εγώ ήθελα να παραμείνω στη Θεσσαλονίκη τότε, να συνεχίσω με μάστερ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και να μην επιστρέψω στην Κύπρο. Ήμουν όμως πάρα πολύ μικρή, ήμουνα 22 χρονών, ήμουνα και πολύ δειλή. Δεν είχα την τόλμη και την τρέλα που κουβαλάω σήμερα, δυστυχώς.
Και έτσι υπέκυψα στις πιέσεις των γονέων μου, οι οποίοι μου είπαν: μα σας χτίσαμε ένα ωραίο μεγάλο σπίτι στην Κύπρο. Μα γιατί να μην έρθετε στην Κύπρο, μα γιατί να μην καθίσετε ένα χρόνο στην Κύπρο και μετά πάτε στο εξωτερικό κλπ. Κλπ. Και έτσι τότε δεν είχα το θάρρος, ούτε το θράσος, ούτε την τόλμη να επαναστατήσω και να πω: όχι, θα παραμείνω εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου ήμουνα με το βρέφος μου. Που είχα όπως πάντα, που πάω πάντα, δημιουργώ σπιτικά, ένα ολοκληρωμένο σπιτικό και θα μπορούσαμε να παραμείνουμε εκεί. Αλλά άκουσα τους γονείς μου και επέστρεψα στην Κύπρο. Δεν ήθελα τότε, 24 χρόνια πριν, να επιστρέψω στην Κύπρο. Όχι γιατί έχω κάτι με την Κύπρο προσωπικά, αλλά γιατί νιώθω και το ένιωθα από τον καιρό που ήμουνα 12 ετών και ξεκίνησα να πηγαίνω τακτικά στην Ελλάδα για να συμμετέχω σε διάφορες ομάδες εργασίας, σε διάφορες κατασκήνωσεις κλπ. Ότι μου ταιριάζει καλύτερα ο ελληνικός τρόπος σκέψης και ζωής παρά ο κυπριακός, χωρίς να υποτιμώ τον κυπριακό τρόπο. Τέλος πάντων, 24 χρόνια πριν, υπέκυψα στις πιέσεις εκ των άνωθε και ακολούθησα τα πρέπει. Και όσοι είστε εδώ στο κανάλι καιρό και όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία μου, γνωρίζετε και πώς εξελίχθηκε αυτή η ωραία ιστορία δικιά μου τότε. Ότι αυτό κράτησε περίπου 4 χρόνια ο συμβιβασμός επί του συμβιβασμού και μετά στα 26 με έκανα την επανάστασή μου, χώρισα από το γάμο μου τότε και προσπάθησα να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου, να μεγαλώσω μόνη μου τα παιδιά μου και να χτίσω τη ζωή μου με βάση τα δεδομένα που είχα. Δεν μπορώ να πω ότι τα κατάφερα τέλεια, ούτε και ότι ήταν εντελώς χάλια η κατάσταση, η συνθήκη. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν ανοίγεις υποχρεώσεις, όπως με το να φέρεις ανθρώπους στον κόσμο, είσαι υποχρεωμένος στην πορεία να παίρνεις αποφάσεις βασισμένες και πάνω στις ανάγκες και τις ευθύνες, τις ανάγκες των ανθρώπων που μεγαλώνεις, αλλά και τις ευθύνες που έχεις απέναντί τους ως γονιός. Έχω απελευθερωθεί από αυτές τις ευθύνες όταν ενηλικιώθηκαν τα παιδιά μου. Αλλά επειδή είμαστε, οι άνθρωποι είμαστε κυρίως δειλοί νομίζω και δεν ονειρευόμαστε περισσότερο από όσο νομίζουμε ότι μας παίρνει και υποψιαζόμαστε και φανταζόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ λιγότερα πράγματα από όσα πραγματικά επιθυμούμε, φαίνεται ότι λίγο προτού ενηλικιωθεί και το δεύτερο μου παιδί, πήγα και έπεσα στην παγίδα ξανά του συμβιβασμού. Μιλώ φυσικά για το δεύτερο μου γάμο, ο οποίος τελείωσε στα γενέθλια μου το 2020, 4 Μαΐου. Μετά από αυτό, θυμάστε, ήμασταν εδώ στο κανάλι, μαζί το ζήσαμε, μαζί το περάσαμε. Μετά από αυτό είχα έτσι μία αναστάτωση που δεν την περίμενα. Είχε προηγηθεί και το έγκαυμα που είχα πάθει στο δεξί μου πόδι, το οποίο ήταν έγκαυμα δευτέρου βαθμού και ήταν έτσι μια κραυγή από το σώμα μου που έλεγε «Ξύπνα, καταστρέφεσαι, έχεις χάσει αυτό που μου γράφει Ρούλα». Αυτό που μου γράφει Ρούλα, λέει, η ευχή που μου δίνει Ρούλα και την ερωτευμένη γυναίκα να μην χάσει από τον αυθορμητισμό της. Είχα αφαιθεί και είχα αρκετά αλλοιωθεί, όχι πλήρως, αρκετά. Και έτσι ήρθε το σώμα μου να μου πει «Πρόσεξε, πρόσεξε, δεν προστατεύεις τον εαυτό σου». Οπότε μετά το δεύτερο διαζύγιο, το δεύτερο χωρισμό, μπήκα σε μια διαδικασία να ξαναβρω τον εαυτό μου και αυτή τη φορά πολύ συνειδητά. Και βοηθούσε πάρα πολύ και το γεγονός ότι ήμουν μόνη, τα παιδιά είχαν φύγει από το σπίτι. Έτσι πήγα σε εκείνο το ταξίδι ένα χρόνο πριν ακριβώς. Πήγα με σκοπό να είναι μια εβδομάδα το ταξίδι, αλλά πήρα μαζί μου και εξοπλισμό για τα βίντεο, κάπως σαν πως και υποσυνείδητα το επιθυμούσα να παραμείνω περισσότερο εκεί. Ήρθαν έτσι τα πράγματα ώστε έπρεπε να παραμείνω λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών με τον κορονοϊό και έμεινε εκεί 6 μήνες, ωραίους μήνες, μήνες περισυλλογής, μήνες ενδοσκόπησης και μήνες αναπροσαρμογής στις νέες συνθήκες. Ο λόγος που έφυγα από εκεί το Μάρτιο ήταν όντως γιατί ήθελα να κάνω το εμβόλιο. Πήγα στην Κύπρο για να κάνω το εμβόλιο το Μάρτιο και εκεί ξεκινάει ένας νέος κύκλος. Ένας νέος κύκλος που ήταν τα παιδιά στην Κύπρο και ειδικά η Κυριακή που λόγω της πανδημίας τελείωσε το πτυχίο της από το Μάρτιο μέχρι και το καλοκαίρι στην Κύπρο και βρέθηκα ξανά μαμά. Μαμά μεγάλων παιδιών, μεγάλου παιδιού, με το σκύλο, τα ζήσατε όλα αυτά. Και εκεί ένιωσα ότι ξανά
συμβιβάστηκα και ξανά ξέχασα τι θέλω, ξέχασα ποια είμαι και ξέχασα τι θέλω και αφέθηκα να γίνω ένα με τις επιθυμίες των ανθρώπων που θέλαν πράγματα από εμένα. Όπως οι γονείς μου ήθελαν πράγματα από εμένα όταν ήμουν 22 χρόνων και μου έλεγα μην μείνεις στη Θεσσαλονίκη να ζήσεις, έλα στην Κύπρο. Έτσι και τα παιδιά μου ήθελαν πράγματα από μένα και κυρίως το κορίτσι μου. Εγώ φταίω που δέχθηκα τα πράγματα που ήθελαν από μένα. Ξαναλέω ότι αγαπάω πολύ το Λάκη, το σκυλί και είναι πολύ χαρούμενο. Το βλέπετε τώρα στα βίντεο που σας... Ό,τι μου στέλνει ελπίδα ανεβάζω. Μου στέλνει ελπίδα με τα κορίτσια που είναι έτσι σε μια οικογένεια με παιδιά μέσα στη φύση. Τι καλύτερο για το σκυλί. Οπότε τον Ιούλιο είπα... Δεν σε παίρνει, κόρη μου, να ξανασυμβιβαστείς. Δεν σε παίρνει να ξεχάσεις και πραγματικά είσαι. Κάτσε, διάβασε το βιβλίο σου, χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά. Εκεί που λες ότι η αγάπη δεν είναι θυσία και εκεί που λες ότι είμαστε υποχρεωμένοι οι γονείς να καλύπτουμε τις ανάγκες των παιδιών μας μέχρι την ενηλικίωση και ότι δεν είναι υγιές να είμαστε συνεξαρτώμενοι με τα παιδιά μας και αυτά με εμάς μετά που θα μεγαλώσουν. Και έτσι πήρα την απόφαση να ανατινάξω κάθε ζυγό από πάνω και να ζήσω πραγματικά για μένα. Και τότε, με έναν τρόπο μαγικό, αλλά δεν είναι μαγικός, έχει να κάνει με τη συμπαντική δικαιοσύνη αυτό το πράγμα και με τον τρόπο με τον οποίο κινείται το σύμπαν. Ήρθε στο δρόμο μου και ήρθε στη ζωή μου δρόμος, ο οποίος με έφερε εδώ, στα Χανιά, στην Κρήτη. Μ' αρέσει η Κρήτη, η Κρήτη μ' άρεσε έκτοτε. Μου άρεσε από τον καιρό που φοιτήτρια την πρώτη επισκέφτηκα και έκτοτε την έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φυσική ομορφιά της Κρήτης. Μ' αρέσει το φαγητό στην Κρήτη, είναι εξαιρετικό το φαγητό εδώ στην Κρήτη. Έχει τέλεια φρέσκα ψάρια, χορταρικά, όσπρια, είναι καταπληκτική η κρητική κουζίνα. Μ' αρέσουν οι χαλαροί ρυθμοί εδώ στα Χανιά, γιατί είναι μια πόλη η οποία είναι πάνω στη θάλασσα και μπορείς να ζεις ολόχρονα διακοπές. Ξέρετε ότι εγώ συνεχίζω να εργάζομαι όπου και να πηγαίνω. Έχω μαζί μου τον υπολογιστή, έχω μαζί μου το μικρόφωνο και κάνω τη δουλειά μου. Είχα επιθυμήσει πάρα πολύ, είχα λαχταρίσει πάρα πολύ να ζω σε μια πόλη με θάλασσα. Επειδή μεγάλωσα στην Πάφο, η οποία είναι μια παραθαλάσσια πόλη, αλλά το 2001, το 2003 αυτοεξορίστηκα στη Λευκωσία, μια πόλη χωρίς θάλασσα, για να μπορέσω να μεγαλώσω τα παιδιά μου όπως ήθελα και να είμαι μακριά από τη μάνα μου και από όλες εκείνες τις συνθήκες και τις καταστάσεις. Ξαναλέω, όσοι διαβάζει το βιβλίο μου, χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, ή το βιβλίο μου Ψυχολογικός Πόλεμος, ή ακόμη και το βιβλίο μου Να μείνω να φύγω, αναφέρομαι σε αυτές τις ιστορίες. Και σήμερα, προηγουμένως, διάβαζα. Καλά, σήμερα έχω απαντήσει 200 mail. Και έχει πολλές εκατοντάδες άλλα απάντητα. Διάβαζε ένα mail μια κοπέλα που λέει: ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που λες μέσα από τα βίντεο και για τις γνώσεις που μας μεταφέρεις, αλλά και για τις εμπειρίες σου. Επειδή οι εμπειρίες σου, κατά τη γνώμη της κοπέλας, όπως το γράφει, επειδή οι εμπειρίες σου μας βοηθάνε πολύ. Και μοιράζομαι μαζί σας εμπειρίες μετά που έχουν τελειώσει. Ενώ ότι δεν θα μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία όταν αυτή είναι εν τη γενέση της και μπορεί να είμαι αναστατωμένη από αυτήν ή μπορεί να είμαι αδύναμη μέσα σε αυτήν ή να προσπαθώ να βρω το δρόμο μου. Άμα γίνει κάτι, το λέω. Ενώ άμα τελειώσει κάτι, μπορώ να το μοιραστώ, γιατί έτσι θα το μοιραστώ με αγάπη και με κατανόηση και θα το κάνω με τέτοιο τρόπο να μην σας βλάψω. Α! Νομίζω ότι ήρθε και η μέρα να σας πω που ήμουνα στο εξωτερικό για 6 μήνες. Δεν σας είπα τότε και είπα, μα περάσει ο καιρός, θα σας πω. Λοιπόν, ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη που λαχταρούσα να επισκεφθώ από παιδί. Προσπάθησα ανεπιτυχώς όταν ήμουν φοιτήτρια να ταξιδέψω τότε ακόμη. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 εκεί πριν δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε εκεί. Και πέρσι, ένα χρόνο πριν ακριβώς, βρήκα αφορμή από μια επαγγελματική συνάντηση που είχα εκεί, που θα μπορούσε να γίνει και μέσω διαδικτύου, λόγω ήθελα να φύγω! Ήθελα να φύγω και πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Και κάθισα εκεί 6 ολοκλήρους μήνες. Σας είπα στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι, δυστυχώς, δεν είναι ελληνική περιοχή τώρα.
Κωνσταντινούπολη, παρόλο που ήταν μια ελληνική και βυζαντινή πόλη. Εκεί και λόγω κορονοϊού αλλά και λόγω συνθηκών ήμουν εξαιρετικά προσεκτική. Ήμουνα τις περισσότερες ώρες στο σπίτι. Μου δόθηκε πάρα πολύ καλή ευκαιρία για ενδοσκόπηση και αυτογνωσία. Επισκέφθηκα όσο μπορούσα μέρη ιστορικά και μέρη όμορφα στην πόλη. Ήμουνα πολύ τυχερή γιατί με έναν τρόπο έτσι κάπως μαγικό. Το επιδίωξα, αλλά ήταν λίγο απίθανο το πώς συνέβη και συνδέθηκα με Έλληνες της πόλης και κυρίως με τον πατέρα Πορφύριο, έναν αρχιμανδρίτη στο Φανάρι, ο οποίος είναι εξαιρετικός και παρακολουθεί και τα βίντεο ο πατέρα Πορφύριος, και με έναν φίλο του, φιλέλληνα, τον Στέφανο, με τον οποίο έχουμε γίνει πολύ φίλοι. Και ένιωθα ασφάλεια ότι ήμουνα σε μια πόλη μεγάλη, έχει πάνω από 25 εκατομμύρια κατοίκους η Κωνσταντινούπολη, ξένη και μόνη, αλλά είχα δύο άνδρες που με αγαπούσαν, που με χτιμούσαν και ανά πάσα στιγμή μπορούσα να αποταθώ σε αυτούς. Αυτούς τους δύο ανθρώπους γνώρισα, τον Στέφανο και τον πατέρα Πορφύριο στην πόλη. Δεν έκανα άλλες γνωριμίες, γιατί ήθελα να γνωρίσω εμένα. Ήθελα να δώσω χρόνο στον εαυτό μου για να χωνέψω όλες εκείνες τις αλλαγές που είχαν γίνει στη ζωή μου τα 20 χρόνια προηγουμένως, όχι μόνο τους τελευταίους μήνες, και να ξαναβρω ποια πραγματικά είναι. Λοιπόν, long story short, τη μακριά ιστορία την κάνουμε σύντομη. Μπορούμε συνεχώς να επαναπροσδιορίζουμε τον εαυτό μας. Σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε, δεν σημαίνει ότι είναι αργά για να αρχίσουμε να ζούμε αυθεντικά. Ποτέ δεν πρέπει να λέμε ποτέ στα όνειρά μας και στις επιδιώξεις μας. Όλοι μας έχουμε κάποια οράματα μέσα μας για το πώς θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Σε τι μέρος θέλουμε να ζήσουμε, σε τι είδους σχέσεις θέλουμε να είμαστε, σε τι είδους ισορροπία και αρμονία με το σύμπαν θέλουμε να βρισκόμαστε. Και αν δίνουμε κάθε φορά έμφαση, στην ουσία του εαυτού μας, δίνουμε έμφαση στη ψυχή μας. Μετά από κάθε τραύμα προσπαθούμε να γιατρέψουμε το τραύμα και δεν προσπαθούμε να βρούμε λύσεις άλλες, όπως για παράδειγμα ο έρωτας με έρωτα περνάει. Αν το κάνουμε αυτό και αν δώσουμε στον εαυτό μας τον χρόνο να ανακάμψει μετά από ένα ψυχικό τραύμα, να εξασκηθούμε στο resilience, στη ψυχική ανθεκτικότητα, τότε εν καιρό και εκεί που δεν θα το περιμένουμε θα έρθουν στη ζωή μας όλα τα πράγματα που λαχταρούμε. Χρειάζεται όμως να είμαστε αρκετά θαραλέοι ώστε να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε αυτό ακριβώς το πρόβλημά μας. Ποιο είναι το πρόβλημά μας, ποιο ήταν το δικό μου πρόβλημα. Πέρσι, 1,5 χρόνο πριν, όταν επήλθε το δεύτερο διαζύγιο, σκέφτηκα ποιο είναι το πρόβλημά σου, κόρη μου, ποιο είναι το πρόβλημά σου, και είπα: το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι αδύνατος χαρακτήρας, ότι δεν τολμώ να διεκδικήσω τα θέλω μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι φοβάμαι να κάνω αυτό που πραγματικά θέλω και ότι πουλώ τον εαυτό μου φτηνά και εύκολα. Δηλαδή, αφήνομαι να ακολουθήσω τις επιθυμίες των άλλων και όχι τις δικές μου. Και δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό. Και να θέλω δεν μπορώ, γιατί έχω επαναστατήσει τόσο πολύ που δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω να υποδουλωθώ σε οτιδήποτε άλλο πέρα από την ελεύθερη μου βούληση και πέρα από αυτό που είναι καλό για την ψυχή μου, για το σώμα μου, για το πνεύμα μου. Και αν φροντίζουμε αυτά που είναι καλά για μας, που είναι τα πνευματικά αγαθά που είναι καλά για εμάς, τότε θα είμαστε καλοί και προς τους άλλους. Εννοείται ότι πέρσι που ήταν καραντίνα και ήμασταν κλεισμένοι και ήμουνα και εγώ στην πόλη που δεν μπορούσα να πάω και πουθενά, κάναμε πολλά lives. Φέτος δεν θα έχει live, θα έχει όμως βίντεο, θα συνεχίσουν όμως τα vlogs και να χαιρόμαστε να ασχολούμαστε με την ουσία των πραγμάτων. Όταν ασχολούμαστε με την ουσία των πραγμάτων, η ζωή προχωράει και μας φέρνει εξαιρετικές ευκαιρίες. Φτάνει να τολμούμε να ονειρευόμαστε και να τολμούμε να φουγκραζόμαστε τα όνειρά μας και φυσικά να δουλεύουμε σκληρά γι' αυτά. Γεια! Yeah.